In Umbrella's underground laboratory, I forgot that wisdom. Αποτελώντας αρχικά μια αποκλειστικότητα για τους κατόχους Wii, τα Umbrella Chronicles και Dark Side Chronicles βρίσκουν μια θέση στη βιβλιοθήκη του PlayStation Move ως Resident Evil Chronicles HD Collection. Η συλλογή προσφέρει μια Unreal Shooter εμπειρία στους κατόχους PS3 και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσουν οι παίχτες από την αρχή την ιστορία της σειράς. Ενώ όσοι βυθίζονται για πρώτη φορά στον τρομακτικό κόσμο του franchise ή διακατέχονται από σιναριακά κενά, μπορούν να μάθουν σχεδόν τα πάντα όσον αφορά στους χαρακτήρες και τις απαρχές της ιστορίας. It's a tissue fragment with Birkin's G-virus. Το Umbrella Chronicles καλύπτει τα γεγονότα από τα Resident Evil 0, 1 και 3, προσφέροντας μάλιστα έξτρα αποστολές που ρίχνουν φως σε κάποιες σκοτεινές στοιχές του Resident Evil 2, ενώ παράλληλα αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο σε μια νέα ιστορία. Σαν playable χαρακτήρες είναι η Jill, Chris, Rebecca, Billy, Ada, Hank, Carlos, ενώ για πρώτη φορά δίνεται στα χέρια του παίχτη ο μεγάλος κακός της υπόθεσης, ο Wesker. Το Dark Side Chronicles περιλαμβάνει τα γεγονότα από το Resident Evil 2, το Code Veronica, καθώς και ένα νέο κεφάλαιο που αποτελεί prequel στο Resident Evil 4 και εξετάζει τη σχέση του Leon με τον Krauser. Οι παίχτες μπορούν να παίξουν ως Leon, Claire, Steve, Krauser και το Fu. Don't play dumb with me. Σε κάθε τίτλο, ο σκοπός των παιχτών είναι ένας, να πυροβολήσουν οτιδήποτε κινείται και έρχεται προς το μέρος τους, καταφέροντας παράλληλα να παραμείνουν ζωντανοί. Όπλα, αντικείμενα, βότανα και ειδικά files βρίσκονται διάσπαστα σε κάθε επίπεδο, πολλές φορές μπροστά στο οπτικό πεδίο του παίχτη και άλλοτε κρυμμένα σε αντικείμενα που απαιτούν να καταστραφούν προκειμένου να φανερωθούν. Αναλόγως με την επίδοση και τα στατιστικά στο τέλος κάθε πίστας υπάρχει και η αντίστοιχη βαθμολογική κατάταξη, η οποία προσφέρει πόντους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γίνει πιο ισχυρός ο εξοπλισμός. Τα γραφικά είναι αναβαθμισμένα και γυαλισμένα με την HD αισθητική, προσφέροντας ένα σαφέστατα ανώτερο οπτικό και εικαστικό αποτέλεσμα, μην μπορώντας ωστόσο να κρυφτεί το στοιχείο της μεταφοράς. Hey, you're a cop here, right? Do you know a Ben Bertolucci? I'm looking for him. Το χαρακτηριστικό που αφαιρεί κάποιους πόντους από την τελική βαθμολογία είναι η έλλειψη έξτρα στοιχείων. Δεν υπάρχει καθόλου νέο υλικό για τους PS3 κατόχους, με εξαίρεση τη μάλλον αδιάφορη υποστήριξη online leaderboards. Με την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και προσιτή τιμή που διατίθεται, δεν διστάζουμε να το προτείνουμε για αγορά σε όλους εκείνους που παραμένουν απογοητευμένοι από την τελευταία τριλογία της σειράς και θέλουν να ζήσουν λίγη από την έγκλη των παλαιών τίτλων, έστω και στην on-rail μορφή τους, πριν κυκλοφορήσει η ανανεωμένη έκδοση του Resident Evil Revelations για το σύστημά τους.